το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιο, παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, Θεέ και σκήνους, ημίν, καθάρισον ημάς, ως χειρίζος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Ένα άρθρο του Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, Αγίου Όρους. Το θέμα είναι Ορθοδοξία, η ελπίδα των λαών της Ευρώπης. Η Ενωμένη Ευρώπη του 21ου αιώνα αναζητεί την ταυτότητά της. Η ευρωπαϊκή ταυτότης, σε εισαγωγικά, δεν αποτελούσε αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού, εφόσον την διαμόρφωνα μόνο οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες. Αφότου όμως πολιτισμικοί και ιδίως θρησκευτικοί παράγοντες έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά την αναζήτησή της, αναπτύχθηκαν σοβαρές συζητήσεις, έντονες διαφωνίες, οξείες διαμάχες γύρω από την αναφορά ή μη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, σε εισαγωγικά, στη χριστιανική ταυτότητα της Ευρώπης. Τι σημαίνει όμως χριστιανική ταυτότης της Ευρώπης για τους Ορθοδόξους λαούς μας? Πόσο χριστιανική είναι η χριστιανική ταυτότητα της Ευρώπης? Ιδού το ερώτημα. Όσοι καλοπροαίρετα αγωνίζονται για την ενίσχυση της χριστιανικής ταυτότητας της Ευρώπης, ομιλούν συνήθως για αυτήν σαν να πρόκειται για ένα ιστορικό δεδομένο ή ένα κώδικα χριστιανικών αρχών και αξιών, στις οποίες μπορούν να συγκλίνουν οι χριστιανικοί λαοί με τη βοήθεια των οικουμενικών επαφών και των διαχριστιανικών διαλόγων. Οι χριστιανοί της Ευρώπης επιδιώκουν να την εξασφαλίσουν θεσμικά, επειδή φοβούνται το ενδεχόμενο του θρησκευτικού αποχρωματισμού της Υπήρου των, την άλωση της χριστιανικής ιδιοπροσωπείας λόγων των πληθυσμιακών μεταβολών μετανάστευσης, ή τον αποκλεισμό των χριστιανικών διεκκλησιαστικών οργανισμών από τα κέντρα λήψεως στην Ευρώπη. Ακολουθώντας την ίδια λογική
και οι προτάσεις επισήμων Ορθοδόξων εκπροσώπων επικεντρώνονται στην ενίσχυση μιας θεσμικής χριστιανικής παρουσίας στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, οι προτάσεις επισήμων Ορθοδόξων εκπροσώπων επικεντρώνονται στην ενίσχυση μιας θεσμικής χριστιανικής παρουσίας στην Ευρώπη. Στο κείμενο αυτό επισημαίνεται ότι η Ορθόδοξος αυτοσυνειδησία δεν μας επιτρέπει να παρακάμπτουμε το γεγονός ότι η Ορθοδοξία δεν μπορεί να συναποτελεί μαζί με τον δυτικό χριστιανισμό μία ενιαία χριστιανική ταυτότητα. Αλλά αντιθέτως μας υποχρεώνει να τονίσουμε ότι η Ορθοδοξία είναι η λησμονημένη από την Ευρώπη πρωτογενής της πίστης, η οποία πρέπει κάποτε να αποτελέσει εκ νέου τη χριστιανική της ταυτότητα. Επαναλαμβάνω, η Ορθοδοξία είναι λησμονημένη από την Ευρώπη πρωτογενής της πίστης, η οποία πρέπει κάποτε να αποτελέσει εκ νέου τη χριστιανική της ταυτότητα. Ζώντες στο περιβάλλον του Αγίου Όρους, γράφει ο Άγιος Ηγούμενος Γεώργιος Καψάνης, και στην πνευματική ατμόσφαιρα που αυτό δημιουργεί, αντιλαμβανόμεθα ότι η Ορθόδοξη κληρονομιά μας δεν πρέπει να μετρείται με τα μέτρα του κόσμου τούτου. Τα τελευταία χρόνια γινόμεθα μάρτυρες της ευλάβειας και της βαθίας πίστεως των προσκυνητών του Αγίου Όρους, πολλοί εκ των οποίων έρχονται με πολύ κόπο και με μεγάλα έξοδα από τις Ορθόδοξες χώρες της Βαλκανικής και από τη Ρωσία. Στη συνείδηση όλων αυτών των ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά και όσων εκπροσωπούν τη χώρα τους, η Ορθοδοξία δεν έχει συνήθως την έννοια που τις αποδίδουν όσοι την βλέπουν ή την αντιμετωπίζουν με ιδεολογικά ή κοινωνιολογικά κριτήρια, όσοι δηλαδή συνηθίζουν να βλέπουν στη καθημάς Ανατολή αντιδυτικά, σε εισαγωγικά, ορθόδοξα, τόξα παράλληλα προς τα μουσουλμανικά, ή θεωρούν την Ορθοδοξία ως εθνικιστική δύναμη των λαών που την ασπάζονται. Όσο κι αν οι Ορθόδοξοι δημιουργούμε τέτοιες εντυπώσεις λόγω των προσωπικών μας ατελειών,
ή των συλλογικών μας αστοχιών, έχουμε βαθιά ριζωμένη στη συνείδησή μας την πεποίθηση ότι η Ορθοδοξία είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, ουράνιο, ακατάλυτο. Είναι τον εκτίμητο δώρο του Αγίου Τριαδικού Θεού στον κόσμο. Η άπαξ παραδοθήσα πίστης της Αγίης, την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διασώζει ακέραια, χωρίς αιρετικές παραχαράξεις, και την οποία με πολλές θυσίες διαφυλάξαμε σε δύσκολους καιρούς, προκειμένου να μην χάσουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Οι Ορθόδοξοι λαοί είμαστε ηλεημένοι από τον Άγιο Θεό να φέρουμε τη σφραγίδα του Ορθοδόξου Αγίου Βαπτίσματος, να κοινωνούμε της Αγίας του Ορθοδόξου Ευχαριστίας, να ακολουθούμε με ταπείνωση τη δογματική διδασκαλία των Αγίων 7 Οικουμενικών Συνόδων ως μοναδική οδό σωτηρίας, και να τηρούμε σε εισαγωγικά την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της αγάπης, προς Εφεσίους κεφάλαιο 4 στίχος 3. Φέρουμε ομολογουμένως την παρακαταθήκη της Ορθοδόξου πίστεως. Την φέρουμε ενοστρακίνη σκεύεση. Την φέρουμε μέσα στην καρδιά μας την Ορθοδοξία. Εν τούτης όμως αυτή η Ορθοδοξία συνιστά χάρη του Θεού τον λόγο της αιωνίου ελπίδος. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν είναι απλώς κυβωτός που διαφυλάττει την ιστορική μας χειρονομιά. Πρωτίστως, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κυρίως η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Για να μην χάσουν την ελπίδα της εχριστώ αιωνίου ζωής σε εποχές δύσκολες, οι Ορθόδοξοι λαοί των Βαλκανίων διατήρησαν την Ορθόδοξο πίστη τους με τη θυσία χιλιάδων νεομαρτύρων, αντιστεκόμενοι τόσο στον εξισλαμισμό όσο και στον εξουνιτισμό. Παπική παραφιάδα αίρεση. Γι' αυτό η πρόσφατος μετά την κατάρρευση των αθεϊστικών καθεστώτων
αναζωπήρωσης της Ουνίας και η δραστηριότητα των νεοπροτεσταντικών ομολογιών μεταξύ των Ορθοδόξων πληθυσμών αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για τους Ορθοδόξους. Και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται, επειδή είναι για μια ακόμη φορά θέτουν υπό διακινδύνευση τη σωτηρία απλοϊκών ψυχών, υπερών Χριστός απέθανε. Στις δυτικές κοινωνίες εξάλλου, όπου επικρατεί ο Πάπας με την πανέρεσή του τις εκπαραδόσεως ρωμακαθολικές και προσταντικές, όπου υπάρχουν και δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτές και ορθόδοξες ενορίες, η ορθόδοξης παρουσία πρέπει να είναι σεμνή μαρτυρία περί του αυθεντικού χριστιανισμού, τον οποίο στερήθηκαν επί αιώνες οι κοινωνίες αυτές λόγω των παπικών και προτεσταντικών προκλήσεων και παρεκκλήσεων από την αποστολική πίστη. Κάθε φορά η νοσταλγική αναζήτηση της ανωθεύτου χριστιανικής πίστεως κορυφώνεται στην επιστροφή ετεροδόξων χριστιανών στην αγκάλι της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας της Ορθοδόξου, εκφράζεται η ιεραποστολική φύση της Εκκλησίας, επιστρέφοντες οι ετερόδοξοι στην Ορθόδοξο Εκκλησία, δεν εγκαταλείπουν μία Εκκλησία για να σπαστούν μία άλλη. Επαναλαμβάνω, οι ετερόδοξοι εγκαταλείπουν την καθολική πανέρεση, δεν εγκαταλείπουν μία Εκκλησία για να αγκαλιάσουν μία άλλη, όπως λάθος πιστεύετε και θεωρείτε. Στην πραγματικότητα αφήνουν ανθρωποκεντρικό εκκλησιαστικό σχήμα και επαναβρίσκουν τη μία και μοναδική Εκκλησία του Χριστού, γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού και επαναπροσανατολίζονται στην πορεία της θεώσεως Δυστυχώς, αντίθετη κατεύθυνση ακολουθεί, το τονίζω, δυστυχώς αντίθετη κατεύθυνση ακολουθεί ως συγκριτικός οικουμενισμός στον οποίο εκφράζουν θεσμικά όργανα της οικουμενικής λεγόμενης κινήσεως. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς αντίθετη κατεύθυνση από την πορεία της θεώσεως ακολουθεί ο συγκριτιστικός οικουμενισμός, τον οποίον εκφράζουν θεσμικά όργανα
της οικουμενικής λεγόμενης κινήσεως και φορείς του παποκεντρικού οικουμενισμού. Επειδή παραθεωρούν την ορθόδοξο εκκλησιολογία και ακολουθούν τη προντεστατική εισαγωγικά θεωρία των κλάδων ή την νεωτέρα ρωμαιοκεντρική θεωρία των αδελφών εκκλησιών. Δεν υπάρχουν αδελφές εκκλησίες ανάμεσα στην παπική και στην ορθόδοξη. Στην παπική υπάρχουν αποχρωματισμένες και εξεγορισμένες από τον Χριστό εκκλησίες που έτσι ονομάζονται αδελφές, ενώ δεν είναι εκκλησίες. Θεωρούν ότι η αλήθεια της αποστολικής πίστεως ή μέρος αυτής διασώζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες. Γι' αυτό κατευθύνουν τις προσπάθειές τους στην πραγματοποίηση μιας ορατής των χριστιανών ενότητος, ανεξαρτήτως βαθυτέρας ενότητος στην πίστη. Επαναλαμβάνω, κατευθύνουν οι οικουμενιστές τις προσπάθειές τους στην πραγματοποίηση μιας ορατής ενότητος των χριστιανών ανεξαρτήτως της βαθυτέρας ενότητας την πίστη. Αυτή δεν χρειάζεται, λένε. Υπό την έννοια αυτή, η οικουμενιστική θεολογία εξισώνει, επαναλαμβάνω, η οικουμενιστική θεολογία, η θεολογία σε εισαγωγικά, η αντίχριστη θα λέγαμε, εξισώνει το ορθόδοξο βάπτισμα, παρένθεση, την τριπλή κατάδυση, κλείνει η παρένθεση, εξισώνει το ορθόδοξο βάπτισμα με το ρωμαιοκαθολικό ράντισμα, γιατί ραντίζουν οι καθολικοί στο βάπτισμα. Θεωρεί την αίρεση του φιλιόκβε, η οικουμενιστική κίνηση και εκπρόσωπή της, Πάπας και Σία, θεωρούν την αίρεση του φιλιόκβε δογματικά ισοδύναμη με την ορθόδοξη διδασκαλία περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ μόνου του Πατρός, από μόνο τον Πατέρα. Μεθερμινεύει το πρωτείο της εξουσίας του Πάπα Ρώμης ως πρωτείο διακονίας. Λέγει δηλαδή ότι είναι πρώτος ο Πάπας στη διακονία. Ονομάζει θεολογούμενο την ορθόδοξη διδασκαλία περί διακρίσεως ουσίας και ενεργίας στο Θεό και περί ακτίστου θείας ενεργίας και άλλα. Πρόκειται για ένα οικουμενισμό επιπόλαιο για τον οποίο έγραφε εύστοχα ο αείμνηστος πατήρ Δημήτριος στα Νιλοάε τα εξής: δημιουργείται κάθε τόσο από τη μεγάλη επιθυμία για ένωση ένας εύκολος ενθουσιασμός
που πιστεύει πως μπορεί με τη συναισθηματική του θερμότητα να ρευστοποιήσει την πραγματικότητα και την ξαναπλάσει χωρίς σχολεία. Δημιουργείται ακόμα και μία διπλωματική συμβιβαστική νοοτροπία που νομίζει πως μπορεί να συμφιλειώσει με αμοιβαίες υποχωρήσεις δογματικές θέσεις ή γενικότερες καταστάσεις που κρατούν τις εκκλησίες χωρισμένες. Οι δύο αυτοί τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζεται ή παραθεωρείται η πραγματικότητα φανερώνουν μια κάποια ελαστικότητα ή κάποια σχετικοποίηση της αξίας που αποδίδεται σε ορισμένα άρθρα πίστεως των εκκλησιών. Η σχετικοποίηση αυτή αντικαθρεπτίζει ίσως την πολύ χαμηλή σημασία που ορισμένες χριστιανικές ομάδες στο σύνολό τους, εις ορισμένους από τους κύκλους τους, δίνουν σε αυτά τα άρθρα της πίστεως. Προτείνουν πάνω σε αυτά από ενθουσιασμό ή διπλωματική νοοτροπία συναλλαγές και συμβιβασμούς, ακριβώς γιατί δεν έχουν τίποτα να χάσουν με αυτά που προτείνουν. Οι συμβιβασμοί όμως αυτοί παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο για τις εκκλησίες, όπου τα αντίστοιχα άρθρα έχουν σπουδαιότητα πρώτης γραμμής για τις εκκλησίες αυτές. Παρόμοιες προτάσεις συναλλαγής και συμβιβασμού ισοδυναμούν με απροκάλυπτες επιθέσεις κατά της Ορθοδοξίας. Παραλληλώς, οι προτεσταντικές ομολογίες, οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι αρνήσεως θεμελιωδών δογμάτων της πίστεως, της ιστορικότητας της Αναστάσεως, της Αϊπαρθενίας Θεοτόκου και άλλα, και αποδοχής αντιευαγγελικών ηθών, γάμος ομοφιλοφίλων κλπ, εξισώνονται στα πάνελς του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών με τις αγιότατες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες. Η θεωρία της απομυθεύσεως, η θεολογία του θανάτου του Θεού, η χειροτονία γυναικών σε ιερατικούς βαθμούς, η ιερολογία γάμου ομοφιλοφίλων, αναμφίβολα δεν αποτελούν στοιχεία της χριστιανικής μας ταυτότητας. Ο προτεσταντισμός περιέπεσε σε βαθύτατη κρίση πίστεως. Ο Φρανκ Σάουφερ, ο επώνυμος Αμερικανός προτεστάντης, που μετά από πολυετή και σκληρή προσωπική αναζήτηση έγινε ορθόδοξος, σε ένα βιβλίο του με τον τίτλο «Αναζητώντας την ορθόδοξη πίστη στον αιώνα των ψεύτικων θρησκειών», έκδοση Μακρυγιάννη, Κοζάνη 2004,
δίνει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που αποκαλύπτουν την έκπτωση του προσανατολισμού από την αλήθεια της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Προέκταση και αναπόφευκτη συνέπεια του διαχριστιανικού συγκριτισμού. Διαχριστιανικός συγκριτισμός είναι το ανακάτεμα όλων των προτεσταντικών και αιρετικών παραφιάδων σε μία ενότητα με το όνομα Οικουμενισμός. Αυτό είναι ο συγκριτισμός, που αναγνωρίζει δυνατότητα σωτηρίας σε όσους ανήκουν σε μία από τις μονοθεϊστικές θρησκείες, ο Ορθόδοξος Επίσκοπος έγραψε ότι κατά βάθος, σε εισαγωγικά αυτό που διαβάζω, κατά βάθος μία εκκλησία και ένα τέμενος τζαμί αποβλέπουν στην ίδια καταξίωση του ανθρώπου. Προσοχή, το ξαναδιαβάζω. Ο συγκριτισμός του οικουμενισμού έβγαλε την εξής ρίση: κατά βάθος, την οποία απήγγειλε ο Ορθόδοξος Επίσκοπος και την έγραψε, έγκλημα βεβαίως, είναι η εξής: κατά βάθος μία εκκλησία και ένα τέμενος, παύλα τζαμί, αποβλέπουν, έχουν σκοπό δηλαδή, στην ίδια πνευματική καταξίωση του ανθρώπου. Έχουν το ίδιο σκοπό για την σωτηρία δηλαδή του ανθρώπου. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτός ο διαθρησκειακός συγκριτισμός, παύλα οικουμενισμός, δεν διστάζει ακόμη να αναγνωρίσει δρόμους σωτηρίας σε όλες τις θρησκείες, σε όλες τις θρησκείες του κόσμου. Προ λίγων ετών, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών έγραψε ότι μπορεί να ανάψει κερί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, όπως και μπροστά στο άγαλμα μια από τις θεές του Ινδουισμού. Έσχος. Ορθόδοξοι επίσκοποι, κληρικοί και θεολόγοι έχουν δυστυχώς επηρεαστεί από αυτή τη συγκριτική νοοτροπία με τις θεολογικές τους απόψεις, τις οποίες εκοσμικευμένοι άρχοντες και διανοούμενοι συνήθως ακούν και αναγνωρίζουν ως ορθόδοξες. Συντελούν ώστε η νοοτροπία αυτή να υπερβεί τα στενά όρια των προσωπικών τους αντιλήψεων και να αποτελέσει εισαγωγικά γραμμή με στόχους και επιδιώξεις. Σε αυτή την προοπτική, η αγάπη, αυτό ισχυρίζονται οι οικουμενιστές,
ότι είναι αγάπη μία τέτοιου είδου δίδους ένωση των θρησκειών, ώστε να ανάβουμε κερί και στην εικόνα της Παναγίας και σε ένα άγαλμα θεάς των Ινδών ή σε ένα στον Μωάμεθ. Αυτή η καμουφλαρισμένη αγάπη, χωρίς αναφορά στη δογματική πραγματική αλήθεια, καθιερώνεται κριτήριο ενότητας των χριστιανών, ενώ η αιμονή στις παραδοσιακές ορθόδοξες θεολογίες, θεολογικές θέσεις, αποδοκιμάζεται ως μυθισαλδοξία και φωτομενταλισμός. Επαναλαμβάνω, η αιμονή στο ακρευνές, στο καθαρό, στο ορθόδοξο, στο δόγμα που είναι στηριγμένο στο αίμα του Χριστού και των Αγίων Μαρτύρων, χαρακτηρίζεται από τους μυσαλόδοξους ως μυσαλοδοξία και φωτομενταλισμός. Όσον αφορά το πώς η οικουμενιστική νοοτροπία οικοδομεί τον τύπο μιας κατεπίφαση ταυτότητας χριστιανικής της Ευρώπης, επαναλαμβάνω, η οικουμενιστική νοοτροπία οικοδομεί έντεγνα και ύπουλα τον τύπο μιας κατεπίφαση χριστιανικής ταυτότητας της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικές οι δεσμεύσεις των εκπροσώπων των χριστιανικών εκκλησιών που υπέγραψαν την Οικουμενική Χάρτα στις 22 Απριλίου 2001. Όμως, η οικουμενιστική χριστιανική αυτή ταυτότητα της Ευρώπης πολύ απέχει από την αληθινή χριστιανική ταυτότητα των ευρωπαϊκών λαών. Πρέπει να τονιστεί με κάθε έμφαση ότι αδικείται η Ευρώπη όταν της προσάπτουμε μία ταυτότητα που δεν είναι αληθινά χριστιανική, αλλά μόνο κατεπίφαση. Ένας νοσηρός, ένας νοθευμένος χριστιανισμός δεν είναι χριστιανισμός το κατακομβό της Ρώμης, του Αγίου Ρουνέου, του Λουγδούνου, των Ορθοδόξων μοναχών της Σκωτίας και της Ιρλανδίας, γενικώς ο χριστιανισμός της Ευρώπης της πρώτης χιλιετίας. Ένας νοδευμένος χριστιανισμός δεν μπορεί να προστατεύσει την Ευρώπη από την εισβολή μη χριστιανικών αντιλήψεων και ηθών στις κοινωνίες. Είναι ήδη γνωστό ότι πολλοί Ευρωπαίοι κουράστηκαν από το ξηρό ορθολογισμό. Νοσταλγούν το χαμένο μυστικισμό και γι' αυτό ασπάζονται το μουσουλμανισμό, το βουδισμό ή τον ινδουισμό. Παραδίδονται στον εσωτερικό ή επιδιώκουν μεταφυσικές εμπειρίες σε νοεποχήτικα κινήματα. Αναφέρεται ότι μόνο στην Ιταλία λειτουργούν περί τα 500 μουσουλμανικά τεμένη. Επαναλαμβάνω, αναφέρεται ότι μόνο στην Ιταλία λειτουργούν περί τα 500 μουσουλμανικά τεμένη, ενώ στη Γαλλία
το 5% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι. Η Ορθόδοξος Εκκλησία κατέχει την αλήθεια. Στο κέντρο της έχει το Χριστό. Σε αυτήν την Ορθόδοξη Εκκλησία όλα είναι θεάνθρωπινα, γιατί όλα προσφερόμενα στο θεάνθρωπο Κύριο χαριτώνονται από την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ή μπορεί να αναπαύσει τις ψυχές που αναζητούν καλό προαίρετα την ελευθερία τους από τον ασφυκτικό κλοιό του ορθολογισμού, του επιστημονισμού, του υλισμού, του ιδεαλισμού, της τεχνοκρατίας. Γι' αυτό δεν πρέπει να συρθεί η Ορθοδοξία μέσα στη συγκριτιστική χωάνη τον οικουμενισμό. Δεν πρέπει να χαρθεί η ελπής του σύμπαντος κόσμου. Και συνεχίζει ο Άγιος Καθηγούμενος Γεώργιος Καψάνης: ως ορθόδοξοι ποιμένες και ως ορθόδοξοι πιστοί έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την ιερή παρακαταθήκη της ορθοδόξου πίστεώς μας. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος παραγγέλει στους πρεσβυτέρους της Εφέσου και στους ποιμένας της Εκκλησίας μέχρι σήμερα: προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα του Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησία του Θεού, ειν περιποιήσατο δια του Ιδίου Αίματος. Πιο απλά παραγγέλει στους ποιμένες της Εκκλησίας: προσέχετε τους εαυτούς σας και ολόκληρο το ποίμνιο σε όλο τον κόσμο, στο οποίο ποίμνιο σας τοποθέτησε το Πνεύμα του Άγιο Επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία περιποιήθηκε ο Σωτήριας μας Χριστός με το δικό του αίμα. Και ο ίδιος στον πιστό λαό της Θεσσαλονίκης, ο Παύλος, και όλης της Εκκλησίας γράφει: αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχθητε. Αδελφοί, σταθείτε στέρεοι και κρατήστε τις παραδόσεις τις οποίες διδαχθήκατε. Η Γυραιά Ήπειρος στο τομέα της πίστεως έχει αστοχήσει. Θα λέμε Γυραιά Ήπειρος, εννοούμε την Ευρώπη. Η νέα εποχή με κεφαλαία γράμματα αποτελεί ανοιχτά πλέον τις ευρωπαϊκές κοινωνίες με αποχριστιανισμό. Ζητάει δηλαδή η νέα εποχή κοινωνίες με χωρίς χριστιανικό χρώμα, με αποχριστιανισμό. Δεν είναι παράδοξο. Η Ευρώπη
έστρεψε τα νότα στο Χριστό. Κάποτε τον έδιωξε, όπως εύστοχα παρατηρούν ο Ντοστογεύσκη στον Μέγα Ιεροξεταστή και ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Ζήτσης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να εκδηλώσει το χάρισμα και την αποστολή της, να διακηρύξει στους λαούς της Ευρώπης ότι εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να τη σώσει την Ευρώπη σε αυτή τη κρίσιμη φάση της ιστορίας της, αυτό το κάτι είναι η Ορθοδοξία. Ας μη στερούσουμε εμείς οι ίδιοι από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας τη δυνατότητα να δώσει αυτό το σωτήριο μήνυμα στους λαούς της Ευρώπης, εξισώνοντας την Ορθόδοξο πίστη με την αίρεση στη συγκεκριμένη προοπτική και το ασαφές όραμα του συγκριτιστικού οικουμενισμού. Μπορούμε να συντελέσουμε σε ένα υγιή, απολύτως ορθόδοξο, απολύτως ορθόδοξο, απολύτως ορθόδοξο οικουμενισμό, αποκαλύπτοντας στους ετεροδόξους το μυστήριο του θεανθρώπου και της Εκκλησίας του και διακηρύσσοντας μαζί με τον μακαριστό και ομολογητή Ιουστίνο Πόποβιτς τα εξής: η έξοδος από όλα τα διέξοδα ανθρωπιστικά, οικουμενιστικά, παπιστικά, η έξοδος από όλα αυτά τα διέξοδα είναι ο ιστορικός θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός, και το ιστορικό θεανθρώπινο οικοδόμημά του η Εκκλησία, της οποίας αυτός είναι η αιωνία κεφαλή και η οποία είναι το αιώνιον αυτού σώμα. Η Αποστολική, Αγιοπατερική, Αγιοπαραδοσιακή, Αγιοσυνοδική, Καθολική Ορθόδοξος πίστης είναι το φάρμακο της Αναστάσεως από όλα στα αιρέσεις, όπως κι αν αυτές ονομάζονται. Εις τελευταία ανάλυση, κάθε αίρεσης είναι από τον άνθρωπο και κατά άνθρωπον. Επαναλαμβάνω, θα το εξηγήσω. Κάθε αίρεσης είναι από τον άνθρωπο, είναι φτιαγμένη από τον άνθρωπο και για τον άνθρωπο. Κάθε μία από αυτές τις αιρέσεις τοποθετεί στη θέση του θεανθρώπου Χριστού, αντικαθιστά τον θεάνθρωπο με άνθρωπο. Με τούτο αρνείται και απορρίπτει εντελώς την Εκκλησία. Η μόνη σωτηρία από αυτό είναι η αποστολική θεανθρώπινη πίστης, δηλαδή ολική επιστροφή στην θεανθρώπινη οδό των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων. Τούτο δε σημαίνει επιστροφή στην άμμομη ορθόδοξο πίστη τους
των Αγίων Αποστόλων και Πατέρων και στο Θεάνθρωπο Χριστό, στην γεχαριτωμένη θεανθρώπινη ζωή τους μέσα στην Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος, στην Χριστό ελευθερία τους. Διαφορετικά, χωρίς αυτή την αποστολική αγιοπατερική οδό, χωρίς την αποστολική αγιοπατερική ακολούθηση όπισθεν του μόνου αληθινού Θεού σ' όλους τους κόσμους και τη λατρεία του μόνου αληθινού και αϊζόουρ Θεού, του Θεανθρώπου Σωτήρου Χριστού, χωρίς αυτό είναι βέβαιον ότι ο άνθρωπος θα καταποντιστεί. Αν δεν έχει φτάσει στο σημείο να απεμπολίσει ό,τι ιερό και όσιο στον οικουμενισμό, θα κινδυνεύσει να καταποντιστεί στη νεκρή θάλασσα της ευρωπαϊκής πολιτισμένης ειδωλολατρίας και αντί του ζώντος και αληθινού Θεού θα λατρεύει τα ψευδοείδωλα του αιώνος τούτου, εις τα οποία δεν υπάρχει σωτηρία, ούτε Ανάστασης, ούτε θέωσης για το θλιμμένο όν το ονομαζόμενον άνθρωπος. Αυτή είναι του Αγίου Καθηγουμένου Γεωργίου Καψάνη η ομιλία σύστασης συμβουλή σωτηρίας για εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αμήν. Πείστε για λίγο. Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης. Θέμα: Ευρώπη, Ελλάδα και Άγιον Όρος. Γράψαμε και άλλοτε πως η υπερχιλιετία του οργανωμένου βίου του Αγίου Όρους με την αγιαστική συνεργασία ανθρώπων από διαφόρους τόπους θα μπορούσε να αποβεί πρότυπων και άλλων μικρών ή μεγάλων κοινωνιών. Βέβαια, ο συνδεκτικός κρίκος όλων των ανθρώπων μέσα στα Άγιο Όρος, εκείνο που ενώνει όλους εκείνους που ζουν μέσα στα Άγιο Όρος, ήταν η κοινή πίστη, η θερμή ελπίδα στο Χριστό. Δυστυχώς, σε αρκετές χώρες της Ευρώπης γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθεί ο χριστιανικός ιστός και να αποκοπούν οι χριστιανικές ρίζες. Η ανάγνωση ενός μικρού αλλά ενδιαφέροντος βιβλίου του ανθρωπιστικού συνδέσμου Αθηνών, τίτλος του βιβλίου, σε εισαγωγικά, «Τα θεμέλια της Ευρώπης», όπου κατατίθενται 33 μαρτυρίες επιφανών Ευρωπαίων, με έκανε να σύρω τις γραμμές αυτές, ανθολογώντας τους λόγους τους, που νομίζω είναι αρκετά αξιοπρόσεκτοι.
Ο σημερινός Γάλλος φιλόσοφος Γκάμπριελ Μαρσέλ έλεγε πως ο χριστιανισμός θα μπορούσε να γίνει ο μόνος ειρηνοποιός εφόσον θα έμενε συνεπής με τον εαυτό του, σε εισαγωγικά αυτό. Επίσης, ο μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος Ζακ Μαριτέν τόνιζε πως ο ευρωπαϊκός πολιτισμός έχασε και την ανθρωπιστική του αξία κατά το μέτρο που έπαψε να έχει κέντρο του το Θεό. Και αυτό ακριβώς αποτελεί την τραγωδία του καιρού μας. Όταν πάβει να έχει ο άνθρωπος σαν κέντρο το Θεό, τότε είναι πρόσωπο τραγικό. Ο Γερμανός φιλόσοφος και ψυχίατρος Καρλ Γιάσπερς στο βιβλίο του «Το πρόβλημα της ενοχής» αναφέρει πως για την προσέγγιση του Θεού χρειάζεται ταπεινοφροσύνη και κάθαρση και καταλήγει «Ο Θεός υπάρχει και όλα αν εξαφανιστούν». Ο Θεός υπάρχει. Έτσι εκφράζονται οι φιλόσοφοι, αλλά και οι μεγάλοι επιστήμονες και καλλιτέχνες, καθώς και πολιτικοί. Ο καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας, Κόρναντ Αντενάουερ, σε ένα τελευταίο του άρθρο κατέληγε «Έχω πιστεί πια ότι στο εξής τα έθνη πρέπει να κυβερνώνται από τις θείες αρχές. Οι δάλος θα βαδίσουν προς τον αφανισμό». Ο χριστιανισμός αποτελεί την ανεκτήμητη πνευματική κληρονομιά, τη γονιμότατη παράδοση για τα έθνη. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, De Gaulle, στη Μακεδονία, 6 Πέμπτου 1967, δήλωνε θαρετά «Αν εκκλησιάζομαι τώρα τακτικά, δεν είναι από μια συνήθεια, είναι από μια κατασταλαγμένη πίστη. Είναι από μια κατασταλαγμένη πίστη». Και καταλήγει «Σε τίποτα δεν με εμποδίζει η θρησκευτική μου πίστη να θαυμάζω ή να μελετώ ή να παραδέχομαι ή να αγωνίζομαι για την επιστήμη. Η θρησκευτικότητά μου δεν με εμπόδισε να αγκαλιάσω την αληθινή καινοτομία, την αληθινή κατάκτηση». De Gaulle. Οι προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρομπέρ Σουμάν και Ζαν Μονέ, ήταν θρησκευτικές προσωπικότητες με ηθικό κύρος και πνευματική ακτινοβολία. Ο Σουμάν είχε τις αρετές της μετειοφροσύνης, της ακεραιότητας και της τιμιότητας. Και ο Μονέ ήταν στο ιδιωτικό βίο του πολύ πιστός. Ο πρώην πρόεδρος
της Κομισιόν Ζακ Ντελόρ κάθε πρωί διαβάζει τους ψαλμούς της Αγίας Γραφής. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ομολόγησε πως οι ηθικές αξίες που δημιούργησε και εξέφρασε για αιώνες η θρησκεία μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια αναγέννησης της πατρίδας μας. Και συνεχίζει ο Αγιορείτης μοναχός Ιωσήφ, Μωυσής. Εδώ, στην αθωνική ησυχία, διαβάζοντας από τη μια όλα αυτά και ακούγοντας από την άλλη τους προσκυνητές να μας μεταφέρουν την αγωνία τους για τα παιδιά τους και το μέλλον του τόπου μας, μένουμε σκεφτικοί. Βία στα γήπεδα, βιασμοί στα σχολεία, καταλήψεις, απεργίες, τηλεοπτικά προγράμματα ανούσια, ηθοφθορία, αδιαφορία, ρηχότητα και επιπολαιότητα. Μήπως χρειάζεται αναθεώρηση της πορείας? Μήπως η Ορθοδοξία έχει να καταθέσει ένα ουσιαστικό λόγο στην Ελλάδα και την Ευρώπη? Την Ευρώπη που προβληματίζεται και αναζητά φως. Όσοι μένουν οι αναφερθέντες λόγοι αξιολόγων ονομάτων, ενώ στην Ελλάδα κάποιοι διανοούμενοι μιλούν για πλήρη αποχρωματισμό μας. Προκαιρού έλαβα μια επιστολή από τη Θεσσαλονίκη που κατέληγε: τα πράγματα δυσκόλεψαν νωρίτερα από ό,τι περίμενα και παλεύω τους φόβους μου ώστε να μπορώ να στηρίξω και την, να στηρίζω και την οικογένεια, αλλά έχω μια θλίψη μέσα μου. Βλέπω γύρω μου ανασφάλεια και μια κοινωνία που εκμαυλίζεται. Ανασφάλεια και μια κοινωνία που εκμαυλίζεται από αυτούς που θέλουν να μας κάνουν ρομπότ. Προωθούνται οι κακοί και οι συναισθηματικά σακάτιδες που μας κλέβουν. Κανείς δεν σκέφτεται πλέον τον τόπο. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού θα αντέξουμε και ελπίζω να μην γίνουμε τόσο τυποτένοι ώστε να σταματήσει να ασχολείται μαζί μας. Ντρέπομαι κιόλας, γιατί όταν έχουμε την υγειά μας δεν αισιοδοξώ. Ελπίζω στο Άγιον Όρος. Αυτό ήταν το πέρας της επιστολής του επιστολογράφου προς τον Μωυσή τον μοναχό. Νομίζω πως πολλοί θα υπέγραφαν την επιστολή αυτή. Δεν είναι υπερβολική και δεν διακατέχεται από φθηνά παράπονα. Ο νέος αυτός οικογενειάρχης δεν φαίνεται ανυποψίαστος και απροετοίμαστος. Παρότι ήταν έτοιμος από καιρό, τα καθημερινά προβλήματα τον φοβίζουν και δικαιολογημένα τον κουράζουν. Συχνά μάλιστα οι νέοι μεγαλώνουν με μια αρκετά λαθεμένη αγωγή στη ζωή. Στη ζωή θα έχουν μόνο επιτυχίες.
ξαφνικά βλέπουν ότι οι αποτυχίες είναι πιο πολλές και βρίσκονται εντελώς ανέτοιμοι να τις αντιμετωπίσουν. Ο επιστολογράφος έχει, λέει, μια θλίψη μέσα του. Να σας πω, από το να κάνει τον ψευτοχαρούμενο και το τέλεια ευτυχισμένο και να κοροϊδεύει τον εαυτό του και τους άλλους, είναι προτιμότερη η ειλικρίνεια, η σοβαρότητα, η κριτική και η αυτοκριτική. Μόνο μια συνεχής θλίψη φέρνει φθορά και καταλήγει στην κατάθλιψη και στην απογοήτευση. Έχει δίκιο να γράφει πως γύρω του παρατηρεί συνεχώς φαινόμενα που δημιουργούν ανασφάλεια. Δεν είναι έτσι? Η διαφθορά, η αδιαφάνεια, η ανηλικρίνεια, η αναντιμότητα κυριαρχούν. Σιγά σιγά κάνουν τον άνθρωπο. Η διαφθορά, η αδιαφάνεια, η ανηλικρίνεια, η αναντιμότητα σιγά σιγά κάνουν τον άνθρωπο να μην αντιδρά και να θεωρεί μάλιστα την απάτη ευφυΐα, το ψεύδος καπατσοσύνη, το άηθες φυσικό, το μαύρο άσπρο. Αποτέλεσμα του φαύλου αυτού κύκλου είναι να προωθούνται οι ανάξιοι, οι ανίδεοι, οι ασυνείδητοι, οι πονηροί. Η ηθική, η τιμιότητα, για να μην πω η ταπείνωση, θεωρείται πλέον μεγάλη ανοησία. Γι' αυτό ο τόπος μας πάει έτσι. Κατρακυλά, καταποντίζεται. Δεν νομίζω ότι φταίει κανένας ξένος για όλα αυτά. Ο καλός επιστολογράφος καταλήγει πως η βοήθεια του Θεού δεν είναι διόλου ασήμαντη στην αντιμετώπιση αυτών των δυσκόλων και πικρών καταστάσεων και περιστάσεων. Είναι αλήθεια πως ο Θεός δεν επεμβαίνει απροσκάλεστα. Ο Θεός δεν φωνάζει. Ακούει και βλέπει καλά και τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα. Υπομένει, ανέχεται, δεν ξεσυνερίζεται, δεν θερίζει όπου δεν σπέρνει, δεν είναι υπεράγαλα απαιτητικός. Ο Θεός δεν απομακρύνεται και ποτέ δεν απεχθάνεται. Ελπίζει, υπομένει, αγαπά, αναμένει, προσμένει πάντοτε. Η μετάνοια είναι για όλους. Μου έκανε εντύπωση η τελευταία φράση της επιστολής του επιστολογράφου. Ντρέπομαι κιόλας, γράφει, γιατί ενώ έχουμε την υγεία μας, ντρέπομαι, δεν αισιοδοξώ. Μην νομίζετε ότι είναι μικρή κουβέντα αυτή. Μην θεωρείτε ότι η υγεία είναι αναφέρετη και αυτονόητη. Δε θες πολύ,
Δε θες πολύ να βρεθείς στο νοσοκομείο. Όταν λείψει κάποιου υγεία, τότε αντιλαμβάνεται την πολυτιμότητά της. Το τι μεγάλο δώρο Θεού είναι στον άνθρωπο. Μετά από μια εγχείρηση, όταν δεν πονούσα, αναφώνησα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πονάνε και δεν λένε δόξα τω Θεώ. Αγαπητέ μου επιστολογράφε, συχνά ντρέπομαι και απορώ που είμαι καλά. Αν επιτρέπετε να πούμε όλα, όλα επιτρέπονται εκτός από την απόγνωση. Όλα επιτρέπονται εκτός από την απόγνωση. Παύλα απελπισία. Βέβαια, ένας σύγχρονος φιλοσοφοθεολόγος ομιλεί για το προνόμιο της απελπισίας. Για το προνόμιο. Ένας σύγχρονος φιλοσοφοθεολόγος ομιλεί για το προνόμιο της απελπισίας. Αλλά οπωσδήποτε με άλλη έννοια. Ότι δηλαδή θα πρέπει κάποτε να απαλλαγούμε από τα δεκανίκια που συντηρούν μια ψεύτικη αξιοπρέπεια, ένα λανθάνοντα εγωισμό και μια ανάξια υπόλοιψη. Αν εσύ ελπίζεις στα γιονόρος, ελπίζω κι εγώ σε τέτοιους επιστολογράφους που αντιδρούν να συγχρονιστούν, να ανακατευθούν με τον άκοσμο κόσμο και να γίνουν μάζα, χυλός και κοιμάς. Και συνεχίζω αμετανόητα να ελπίζω στο Θεό και να αγαπώ την Ελλάδα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης να ξεχωρίζεις, να έχεις μνήμη. Καταλαμβάνω, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης να ξεχωρίζεις, να έχεις μνήμη, να πιστεύεις και να αγαπάς την πατρίδα σου, δεν σημαίνει ότι είσαι φονταμεταλιστής, ρατσιστής, εθνικιστής, θρησκόληπτος. Δεν σημαίνει καθόλου κάτι τέτοιο. Θέλω να πεθάνω ελεύθερος, αγαπώντας. Αυτό είναι το άρθρο του Αγιορείτη Μοναχού Μωυσή, του Λογιότατου και Αγιότατου Κύριου Ανθρώπου. Ας το ακούσουμε και ας το λάβουμε υπόψη μας. Αμήν. Φτάνει. Δόξα στον Θεό. Εντάξει. Ναι. Έχεις και τους τίτλους μέσα τώρα, σε τους ξέρεις. Θα τους πεις από τι μας έχεις τους τίτλους. Τους είπα στην αρχή, αρχή, λέω, κάθε αρχή και τίτλο. Ωπα! Τώρα είναι, πήγαμε 9:30, Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.